Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, μέσα από τη φυλακή ο Χρήστος καταστρώνει ένα δαιμόνιο σχέδιο που θα δώσει τον ίδιο και θα μπλέξει κάποιον άλλον στη θέση του. Και αυτός που θα τον βοηθήσει να το πραγματοποιήσει είναι ο Σαριγιάννης, ο οποίος θα δεχτεί μεν, αλλά σύντομα θα καταλάβει ότι δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Και ενώ ο Πάρης και οι δικοί του νιώθουν ένα μεγάλο βάρος να φεύγει από τις πλάτες τους και προετοιμάζονται για τη μέρα της δίκης, ο Ντίνος αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με τη καινούργια επένδυση που έκανε με το Σίμω. Αποφασίζει να μην μείνει άλλο παρατηρητής, αλλά να αναλάβει δράση και σιγουρούεται με το συνεταιρό του, γιατί οι εργασίες στο θέατρο Ολυμπία συνεχώς αναβάλλονται με αποτέλεσμα να χάνει λεφτά. Η Αμαλία δε παίρνει το μέρος του και ο Σίμω αντιδρά άσχημα. Οι δύο μελόνυφοι έρχονται σε ρήξη λίγες μέρες πριν από το γάμο τους και η Αμαλία αρχίζει να έχει αμφιβολίες, όλο και περισσότερο, για την απόφασή της να τον παντρευτεί. Και ο Μάρκος από την πλευρά του αμφιβάλλει γι' αυτό που του εκμυστηρεύτηκε ο γιος του, όμως στην πραγματικότητα αρνείται να δεχτεί την αλήθεια. Λέει στη Δωροθέα ότι δεν μπορούν πια να βλέπονται, καθώς είναι αποφασισμένος να αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Ενώ η αθότητα του Πάρη αποδεικνύεται και στο δικαστήριο ο ίδιος ξεπερδεύει με την πλεκτάνη που του έστησε ο Σίμος, ο Χρήστος τα παίζει όλα για όλα, κάνοντας τη Βικτόρια από σύμμαχο εχθρό. Την απειλεί ότι όλα τα εγκλήματα που έχουν κάνει θα πρέπει να πέσουν πάνω της και την αναγκάζει να ζητήσει στήριξη από τον πιο απίθανο σύμμαχό της, τον Αποστόλη.